Δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις θα πραγματοποιηθούν παράλληλα στην Πάτρα στις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης και το Μεσογειακό Κύπελο, τα οποία θα διεξαχθούν στο Μόλο του Αγίου Νικολάου, θέση στην οποία πριν από αρκετές δεκαετίες διεξάγονταν αγώνες θαλάσσης. Θα έχουμε συμμετοχή περίπου 70 ατόμων από τις μεσογειακές χώρες και 150 με 200 παιδιά θα έρθουν από όλη την Ελλάδα για να λάβουν μέρος αυτά τα δύο γεγονότα, αθλητικά γεγονότα. Αυτά τα δύο γεγονότα αποτελούν και ένα test event, αν θέλετε, για τους αγώνες που θα γίνουν του χρόνου στην πόλη μας, από τους παράκτητους μεσογειακούς αγώνες. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να προσφέρουμε στους ξένους. Η εκκίνηση για τους αθλητές ανοιχτής θαλάσσης θα δοθεί από την γωνία που βρίσκεται στο μόλο της Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια, οι αθλητές θα κατευθυνθούν προς την άλλη πλευρά της Λιμενολεκάνης και θα σχηματίσουν ένα τετράγωνο το οποίο θα επαναλάβουν αρκετές φορές μέχρι να συμπληρώσουν τα 10 χιλιόμετρα κολύμβησης. Θα γίνουν μέσα σε ένα λιμάνι και θα μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει τους κολυμβητές σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους. Συνήθως αυτοί οι κολυμβητές ανοίγονται, παίρνουν μια κατεύθυνση μακριά από την ακτή, χάνονται και επιστρέφουν μετά από αρκετή ώρα και δεν έχουν την παρουσία θεατών. Παρά μόνο με τους προπονητές τους, οι οποίοι φροντίζουν για την τροφοδοσία με υγρά για να μην έχουν απώλειες και έχουμε διάφορα προβλήματα. Ο κύριος Βασιλείου ήταν στην τελευταία γενιά αθλητών που είχαν λάβει μέρος σε αγώνες στο λιμάνι της Πάτρας. Με συγκίνηση τώρα βλέπει την πόλη να στρέφεται και πάλι προς τη θάλασσα και την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Είμαι η τελευταία γενιά των κολυμβητών του Ναυτικού Ομίλου Πατρών που λάβαμε μέρος σε αυτό το λιμάνι. Με τις καφοδρομίες και με την ναυτική εβδομάδα, τα μαρακοπούλια, αλλά και αγώνες πιο σημαντικούς που γινόσανται εδώ στο λιμάνι. Εγώ εδώ έμαθα μπάνιο, εδώ και στο γαλλικό μόλο στη Γούναρη, που ήταν η βάση του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Εδώ ανδρωθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, μέχρι τα 17 μας, 16 μας, εδώ κολυμπάγαμε. Και είναι σημαντικό ότι ξανακάνουμε αγώνες πάλι σε αυτό το χώρο. Εκτός από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και την ΕΠΣ, οργανωτές των αγώνων συμπεριλαμβάνονται επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Δήμος Πατρέων, που αποδεικνύουν εμπράκτως ότι υποστηρίζουν όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις της πόλης, καθώς οι αγώνες αποτελούν και πρόκριμα για τους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες που θα διοργανωθούν το καλοκαίρι του 2019 στην Πάτρα.